Παρουσιάστηκε και στο Ηράκλειο ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ, που εντάσσεται στις δράσεις του τομέα έρευνας και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι ένα από τα προγράμματα που ουσιαστικά στηρίζουν τη μεγάλη στόχευση που έχει αυτή η κυβέρνηση, που είναι η οικονομία της γνώσης σαν ένα νέο παραγωγικό αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος έρχεται σε συνέχεια του πρώτου, κατά τον οποίο μέσα στο 2018 συμβασιοποιήθηκαν 388 εκατομμύρια ευρώ για 606 ερευνητικά έργα και συνέργειες επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Για την ακρίβεια, κατά τον πρώτο κύκλο υπευλήθησαν 2.426 προτάσεις, εγκρίθηκαν 685 και εντάχθηκαν 576 έργα. Νομίζω είναι από τα εξαιρετικότερα πράγματα που έχει γίνει στον χώρο, όχι μόνο για τη νέα γενιά, όχι για να σταματήσουμε την αιμορραγία των νέων μορφωμένων συμπολιτών μας, αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου. Σκοπός του προγράμματος η ενίσχυση της τελέχωσης τμήματων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη, η φωτονική και η νανοτεχνολογία. Ειδικά για την Κρήτη υπάρχουν ορισμένες πολύ καλές ευκαιρίες. Για ποιο λόγο? Διότι η Κρήτη χαρακτηρίζεται από ένα διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό οικοσύστημα, το ξέρετε, και το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ και άλλοι οργανισμοί ερευνητικοί, αυτό είναι το ένα, αλλά από την άλλη μεριά χαρακτηρίζεται και από μια δυναμική επιχειρηματική κοινότητα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ίδρυσής τους, καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί αλλά και άλλοι φορείς.